για προληπτικό κτύπημα εναντίον του Ιράν, κάτι που οδηγεί σε γενικευμένο πόλεμο, ζητούν από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου η αντιπολίτευση και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι του τομέα άμυνας ασφάλειας Ισραήλ. Οι πιέσεις γιγαντώνονται μετά και τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες περί μεταφοράς ρωσικών όπλων στην Τεχεράνη. Σίγουρα η Μέση Ανατολή διανύει μια από τις κρίσιμότερες στιγμές της. Βέβαια, η επίθεση του Ιράν δεν θα λήξει τόσο εύκολα όπως την προηγούμενη φορά. Το Ισραηλινό Κάνιους τονίζει ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για άμεση απάντηση κατά Ιράν αφού επιτεθεί. Δείτε εδώ! Ένα προκλητικότατο βίντεο από το Ιράν. Στο X το βρήκα. Το βίντεο δείχνει υπόγεια βάση πυράβλων. Λεπτομερές ρεπορτάζ υπάρχει τους παρελθόντες μήνες. Εν το μεταξύ, ο Χασάνας Ράρα, Χεσμπολάχ Λιβάνου, τονίζει. Οι τελευταίες επιχειρήσεις η Χασμουλά, δεν έχουν καμιά σχέση με τα ντύπινα που υποσχεθήκαμε, τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμη. Το Ισραήλ δεν είναι πλέον η ανίκητη δύναμη που κέρδισε τους μεγαλύτερους αραβικού στρατού σε προηγούμενους πολέμους. Καθώς σήμερα πρέπει να βασίζεται στην υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και ορισμένων αραβικών χωρών για να αμυνθεί έναντι μια αναμενόμενη Ιρανική επίθεση. Σύμφωνα με Times of Israel, ο Χασάν Αζλάλα, ανέφερε το Ισραήλ, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του να εμποδίσει την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτου. Και υποστηρίζει ότι το σύνθημα από το ποτάμι στη θάλασσα αντανακλά Ισραηλινέ, όχι Παλαιστινιακέ φιλοδοξίε. Να τονιστεί εδώ, προσέξτε το αυτό, πριν την έναρξη τη ομιλία Χασάνα Ραλά. Πολεμικά αεροσκάφη των IDF έσπασαν το φράγμα του ήχου ενώ πετούσαν πάνω από τη Βυρητό. Ο Ναζραλά είπε ότι οι IDF το έκαναν για να τρομάξουν όσους έχουν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την τελετή μνήμη χαρακτήριζοντας αυτή την κίνηση μικροπρεπή. Να ξέρετε όμως ότι το Ισραήλ γνωρίζει πώς θα επιτεθούν. Πού αλλά δεν γνωρίζει το πότε τελικά. Σύμφωνα με άλμα κέντρο ερευνών, το Ιράν θα ενσωματώσει βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους κλούρ, εκτός από μη επανδρομένα αεροσκάφη. 12 οι πιθανές τοποθεσίες. Χάιφα, Τελαβίβ, τοποθεσίες εβραϊκών συμφερόντων. Θα συνεργαστεί εννοείται με τη Χεσβολάχη βάνου και διά των εξουσίων του τα Μπορεί η σύγκρουση να διαρκέσει δυο και τρεις ημέρες να αστοχοποιηθούν εβραϊκοί Ισραηλινοί λαοί σε όλο τον κόσμο. Το Ισραήλ θα μπορούσε να χτυπήσει ως και το 30% της πετρελαϊκής βιομηχανίας Ιράν. Να αστοχεύσει φράγματα ούτως ώστε να μην υπάρξει συντηρέσεις στο μέλλον για το Ιράν. Και από την επίθεση του τον Απρίλιο γνωρίζει πια, πια όπλα δίνανται να δίσουν στην αεράμενα. Κάποιοι Έλληνες πολίτες και ίσως πλήθος δεν έχουν εγκαταλείψει αυτές τις χώρες. Αλλά εντό της Ελλάδας, εδώ και καιρό, μια διακριτή φύλαξη υπάρχει. Διακριτική επιτήρηση στόχων που σχετίζονται με Παλαιστίνη, Ισραήλ, Ιράν, Λίβανο. Και μην ξεχνάμε στα λόγια τη Υπουργού Μεταφορών Ισραήλ για συνδρομή Ελλάδα και Κύπρου με αεροπλάνα και πλοία, εάν χρειαστεί να μεταφερθούν Ισραηλινοί πολίτε που θα επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα του και διπλωματικέ και στρατιωτικέ πηγέ. Απάντησαν προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοιο έτοιμο αύξημενα μέτρα λαμβάνονται και στο ελληνικό πολεμικό πλοίο που περιπολεί στα νύχτα του Λιβάνου. Για κρυμμένε ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.